ότι είναι δύσκολο για τη Νέα Δημοκρατία ένα τέτοιο το στρατηγικό της αδιέξοδο μετά τις εκλογές και πριν, που δεν μπορεί να αποφασίσει τελικά τι είναι αυτό που προσπαθεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση. Και γιατί είναι αδιανόητη η έννοια της διαπραγμάτευσης για τους ίδιους, γιατί ποτέ δεν προσπάθησαν να επιχειρήσουν σοβαρά να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να διεκδικήσουν τα συμφέροντα της χώρας, αλλά και επειδή κανένας δεν μπορεί να ξεχάσει, γιατί είναι πολύ σύντομη χρονική περίοδος που διανύσαμε μετά τις εκλογές, τι ακριβώς θα είχε γίνει αν τελικά είχε κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Θα είχαμε αυτή τη στιγμή το mail χαρδούβελι, δηλαδή μειώσεις συντάξεις, απολύσεις. Θα τα είχαμε αυτή τη στιγμή να είναι νόμοι του κράτους. Ναι, αυτό λέγατε και νωρίτερα, αλλά δεν μας είπατε εσείς τι θα φέρετε, δηλαδή τι θα υπογραφεί, τι θα έρθει. Εμείς έχουμε φέρει ήδη και το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση και το νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις που προσπαθεί να δώσει μια όθηση στην οικονομία που όντως αντιμετωπίζει προβλήματα. Αλλά να είμαστε ξεκάθαροι και σε αυτό. Κανένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να πιστέψει αυτή τη στιγμή ότι στους τρεις μήνες η κυβέρνηση χειροτέρευσε την κατάσταση στην οποία βρήκε. Ίσα-ίσα η Νέα Δημοκρατία και η προηγούμενη κυβέρνηση επερώταν για ένα πρωτογενές πλεώνασμα το οποίο ποτέ δεν υπήρξε. Στις 27 Ιανουαρίου ήρθε στην κυβέρνηση έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία προέβλεπε έλλειμμα 552 εκατομμύρων ευρώ για τις 24 του Φλεβάρι. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κατάσταση όχι μόνο δεν ήταν ιδηλιακή και success story όπως προσπαθούσαν να μας την παρουσιάσουν, αλλά ήταν πραγματικά δύσκολη. Αυτές τις δυσκολίες εμείς θέλουμε να επιλύσουμε, αυτόν τον κάβο θέλουμε να περάσουμε, σε αυτό θέλουμε τους προβλήτες δίπλα μας. Μα αυτό είμαστε ξεκάθαροι. Υφεσιακά μέτρα, μέτρα λιτότητας. Η Νέα Δημοκρατία στο τέλος του 14, για τον απλούσα το λόγο. Ακούστε με λίγο να σας ρωτήσω. Στο τέλος του 2014 η Νέα Δημοκρατία έφερε ένα νέο μέτρο. Το νέο, πολλοί λένε ότι είναι συνέχεια. Εγώ το λέω νέο μέτρο. Και ήταν η παράταση στην εισφορά αλληλεγγύης, η οποία ήταν έκτακτη και έχει γίνει τακτική πια για μισθωτούς και συνταξιούχους. Μειωμένη. Μειωμένη, ξεμειωμένη νέο μέτρο. Δεν είναι καραμπίνα. Έπρεπε να τελειώσει. Με τη λογική του 16. Τώρα καλά, εντάξει. Την άποψή μου λέω εγώ. Δεν διαφωνώ. Αν συνεχίσει. Δεν λέμε ψέματα στον κόσμο. Η παράταση αυτού του υφασιακού μέτρου θα συνεχιστεί. Σας λέω το εξής. Η παράταση του έμφυα θα συνεχιστεί που ήταν εφησιακό μέτρο. Αυτό που πρέπει να έχουμε αυτή τη στιγμή είναι την εκπόνηση ενός φορολογικού συστήματος, το οποίο και θα είναι αποτελεσματικό, γιατί όταν φορτώνεις με φόρους αυτούς που δεν έχουν να πληρώσουν, δεν είναι αποτελεσματικό φορολογικό και ούτε μπορείς να εισπράξεις. Ούτε μόνο αυτοί που τα δηλώνουν όλα. Καταπονημένο, γιατί πάλι την πληρώνουν αυτοί που τα δηλώνουν όλα. Αυτό ακριβώς. Οπότε πρέπει να έχεις ένα φορολογικό σύστημα το οποίο να είναι και αποτελεσματικό, αλλά να είναι και δίκαιο. Για να είναι δίκαιο, θα πρέπει να μεταφέρει τα φορολογικά βάρη από αυτούς που δεν έχουν να πληρώσουν και που βέβαια δεν κρύβουν λεφτά, σε αυτούς που έχουν να πληρώσουν και δεν πληρώνουν. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει και η οικονομία να επανεκκινηθεί και να μπορέσουν και η κοινωνία να ανασάνει. Πριν περάσουμε στον κύριο Καραγκούνη, απλά να σας πω ότι φτάσαμε σε ένα σημείο στελέχη της κυβέρνησης να λένε ότι δεν θα πληρώσουμε τη δόση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αν βρεθούμε μπροστά σε ένα δίλημα. Και επίσης, εχθές ήθελα να σχολιάσετε και το γεγονός ότι ο κύριος Ντράγκη περίμενε τον κύριο Δραγασάκη και τον κύριο Τσακαλώτο με τον on-paper. Που μιλούσε για. Εσείς το λέτε αυτό με τον. Εσείς το λέτε αυτό. Και το κυκλοφόρησαν διάφορες εφημερίδες. Απλά εγώ θα σας πω το εξής, ότι όλες οι κινήσεις της κυβέρνησης που γίνονται και οι επισκέψεις στο εξωτερικό, αλλά και οι κινήσεις εντός της χώρας και με τα νομοσχέδια που καταθέτει, γίνεται για να μην βρεθούμε σε αυτό το δίλημα το οποίο λέτε. Ναι. Και το οποίο η αντιπολίτευση λέει ότι θα το είχαμε εδώ και δύο μήνες, θεωρώντας ότι. Από την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές, αυτό έχετε δίκιο. Κύριε Καραγκούνη. Ναι, άκουσα να λέγεται αν χειροτέρευσε η κατάσταση το τρίμηνο. Νομίζω ότι οποιονδήποτε Έλληνα ρωτήσουμε αν χειροτερεύσει η κατάσταση, το καταλαβαίνουμε ότι έχει χειροτερεύσει η κατάσταση. Αναφερθήκατε σε πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία δεν υπάρχουν. Ο κ. Τσίπρας μας κατηγόρησε ότι δεν ήταν αρκετά.